δεδομένου ότι το διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που φυσικά το κάνουν ακόμα μεγαλύτερο οι διαθέσεις των μονοπωλιακών ομήλων και όσων θέλουν να πάρουν μέρος στη λία από, από το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται με τα σπίτια και τα ζητήματα αυτά. Και με δεδομένο ότι πρώτα και κύρια θα χτυπήσει την εργατική τάξη του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής, στέκεται στο πλευρό και του συντονιστικού που έχει στηθεί εδώ πέρα και γενικότερα όλες των προσπαθειών ώστε με συγκεκριμένη στόχευση και συγκεκριμένο δρόμο να δοθεί λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της αποδομητής των απορριμμάτων. Και για να δοθεί λύση θα τη δώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και εμείς μπαίνουμε μπροστά, θα ενεργοποιήσουμε, να ενημερώσουμε όλη την εργατική τάξη της Ανατολικής Αττικής. Υπάρχει μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή στο Κοροπή, όπως ξέρετε, και άλλες μικρότερες εκεί. Εμείς στο επόμενο διάστημα και μέχρι τις 6 του μηνός, αλλά και γενικότερα στις επόμενες κινήσεις, θα είμαστε σε συνεννόηση με το συντονιστικό. Θα βγούμε μπροστά να ενημερωθεί όλος αυτός ο κόσμος που ζει και εργάζεται στην περιοχή για το ποια είναι η λύση φυσικά που πρέπει να δοθεί και είναι ο κεντρικός σχεδιασμός για να μπορέσουμε να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα και πώς με την ίδια του την πράξη και με την ίδια του τη θέληση η εργατική τάξη θα δώσει λύση. Γιατί αν περιμένουν να δοθούν λύσεις από δημάρχους, από περιφερειάρχες, έχουμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια με ποιανού το πλευρό είναι, μπορεί να εκλέγονται από το λαό, αλλά είναι κόντρα στα δικά του συμφέροντα. Γι' αυτό και εμείς, σαν εργατικό κέντρο, στηρίζουμε τις αποφάσεις, θα είμαστε σίγουρα παρόν στις 6 του μηνός το απόγευμα και θα κάνουμε το καθήκον μας και το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους της περιοχής.